διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και αυτό στο θέμα και μάλιστα το πάει και δύο-τρία βήματα παρακάτω και ζητά και από του υπόλοιπου που ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων τη ΑΕΠ και είδαν το φω τη δημοσιότητα και δεν διαψεύστηκαν να πράξουν το ίδιο καθώ και για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και προφανώ θέλουν να δείξουν ότι με την διαφοροποίηση ανάμεσα στη στάση του Προέδρου του Πασόκ και των άλλων προσώπων που είχαν ή έχουν κορυφαίε θέσει και Είχε επιβεβαιωθεί με βάση την ενημέρωση τη ανεξάρτητη αρχή του Αλήξη Τσίπρα ότι βρίσκονται, είπα, παρακολούθηση. Θέλουν να δείξουν ότι η σιωπή των άλλων προσώπων δείχνει κάτι, ενδεχομένω δείχνει την ενοχή τη κυβέρνηση, όπω υποστηρίζουν. Μην ξεχνάμε άλλωστε, Εύα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση μομφή εναντίον τη κυβέρνηση, με το που μπόρεσε να επιβεβαιώσει με έναν επεισοδιακό, όπω θυμόμαστε τότε, τρόπο και μέσα από πολύ. Πολύπλοκε διαδικασίε, την παρακολούθηση ατόμων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με βάση πάντα την ενημέρωση που είχε δώσει ο πρόεδρο τη ΑΔΕΣ στου αρχηγούς των κομμάτων. Από εκεί και πέρα, η Κουμουλδούρη υποστηρίζει ότι και το σκάνδαλο των υποκλοπών και η τραγωδία στα Τέμπη και η καθημερινότητα που καθημερινά βιώνει ο Έλληνα με την ακρίβεια αλλά και με ένα εγκαταλειμμένο στη μοίρα του δημόσιο. Είναι πολιτικέ που έχουν την υπογραφή τη κυβέρνηση, γι' αυτό και εντείνει την ευρωεκλογική του εκστρατεία, βλέποντα θετικά σημεία στι δημοσκοπήσεις mm -hmm. και προετοιμάζεται, βάζοντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ω αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ στι επικείμενε λοιπόν. ευρωεκλογέ. Και εκεί θα μείνουμε στο προεκλογικό τοπίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.